Στο Υπουργείο Υγείας έχουν πλήρη τη μελανή εικόνα των ιατρικών κενών αναπεριφερειακή ενότητα και αναειδικότητα και ο σχεδιασμός τους, όπως αποτυπώνεται στις συσκέψεις, είναι να γίνουν στοχευμένα οι συμβάσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Το πρόβλημα αναδεικνύεται σε όλη του την ένταση και έκταση με σημείο αναφορά στους παιδιάτρους. Σε τουλάχιστον 28 περιφερειακές ενότητες της χώρας δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι παιδίατροι με τον ΕΟΠΗ, άρα οι ασφαλισμένοι του οργανισμού δεν έχουν δωρεάν επίσκεψη σε παιδίατρο. Τα ίδια μελανά σημεία εμφανίζονται στο στοιχειώδη υγειονομικό χάρτη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε διάφορες περιοχές με ειδικότητες όπως οι καρδιολόγοι ή οι γυναικολόγοι. Ωστόσο, στον δρόμο για τη συμφωνία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΗ για 800 συμβάσεις με τους εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έχουν υψωθεί εμπόδια οικονομικής κυρίως φύσεως. Παρότι αρχικά και οι δύο πλευρές εμφανίζονταν ικανοποιημένες από τις συζητήσεις και είχαν συμφωνήσει να δοθεί προτεραιότητα σε γιατρούς που έχουν ανοίξει ιατρείο μετά το 2012 και οι οποίοι παραμένουν αποκλεισμένοι από τον ΕΟΠΗ, αφού έκτοτε ο οργανισμός δεν έχει συνάψει νέες συμβάσεις, η πορεία δεν συνεχίστηκε το ίδιο θετικά. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι παιδίατροι σε 27-28 νομούς. Ναι. Αλλά το πρόβλημα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα έχει ως εξής. Οι οικογενειακοί γιατροί για το πρώτο χρόνο της σύμβασής τους θα πληρώνονταν με πάγια τιμιστία, δηλαδή ένα ποσό 1.800 ευρώ το μήνα. Αυτό όμως είχε την εξής προϋπόθεση, ότι μετά το πρώτο χρόνο θα έπρεπε να αγγίξουν ένα πληθυσμό εγγεγραμμένων ατόμων. Για τους παθολόγους και γενικούς γιατρούς είναι 2.250 άτομα και για τους παιδιάτρους 1.500. Το θέμα είναι ότι η μεταρρύθμιση με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού δεν προχώρησε. Ο κόσμος δεν γράφηκε στον οικογενειακό γιατρό, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνάδελφοι να έχουν οι παιδίατροι μέχρι 600-700 παιδιά και οι παθολόγοι μέχρι 1.000-1.200 άτομα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αμέσως ο μισθός τους θα πέσει στα 500, από 500 έως 1.000 ευρώ. Που αυτό δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ένα γιατρείο. Καταλαβαίνετε ότι το γιατρείο έχει και έξοδα της δομής, έχει έξοδα προσωπικού κτλ. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα γιατρείο με αυτή την αποζημίωση. Mm-hmm. Και επομένως είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο εδώ και 2-3 μήνες. Δεν φαίνεται να το επιλύει μέχρι στιγμής και υπάρχει ένα κύμα αποχώρησης, διότι φυσικά ο γιατρός δεν μπορεί να παραμείνει στο σύστημα 500 ευρώ.